Είχε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται ότι είναι σε ανοιχτή γραμμή η Κύπρος με την Αθήνα, έτσι ώστε να συντονίσουν τις επόμενες κινήσεις, να συζητήσουν τα όσα έχουν λεχθεί και όσα έχουν γίνει στο Μοντ Πελεράν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς τα επόμενα βήματα. Καθώς, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι επόμενες μέρες θα είναι άκρως σημαντικές για την τελική έκβαση της όλης διαδικασίας η οποία ακολουθείται στις διαπραγματεύσεις για λύση του Κυπριακού. Τώρα, να πούμε ότι όσον αφορά τον Μουσταφά Κιντζή, σε δηλώσεις... Έχει κινηθεί, Γιώργο, στο ίδιο μοτίβο με αυτά που μας έχει πει ήδη ο Μπουρτζού. Ναι, συνεχίζει να επιρρύπτει ευθύνες στην ελληνοκυπριακή πλευρά και στην Αθήνα σε σχέση με το αδιέξοδο το οποίο προέκυψε μετά τις συζητήσεις στο Μον Πελεράν. Σε δηλώσεις του μετά την άφηξή του στην Κύπρο, ο κύριος Ακιντζή κατηγορεί την Αθήνα ότι τάραξε τα νερά στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με την άρνησή της να συζητήσει το ζήτημα των εγγυήσεων με την Τουρκία, ενώ το κεφάλαιο του εδαφικού παρέμεινε ακόμα ανοιχτό. Κάνοντας λόγο για περιθώριο λύσης εντός του 2016, ανέφερε ότι οπωσδήποτε θα γίνει μίση στο εδαφικό και κάποιοι πρόσφυγες θα επιστρέψουν. Κάνει επίσης λόγο για μια φόρμουλα η οποία, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, δεν θα διαταράξει την καθημερινότητα των δύο πλευρών στις πλευρές της πράσινης γραμμής. Σχολιάζοντας την πτυχή της διαφωνίας όσον αφορά στον αριθμό των προσφύγων οι οποίοι θα επιστρέψουν, ο Μουσταφά Κιντζή επανέλαβε τα όσα και στη διακαναλική του είχε πει, ότι δηλαδή κάποιοι από τους πρόσφυγες δεν βρίσκονται πλέον εν ζωή, υπονοώντας βέβαια ότι οι Ελληνοκύπροι θεωρούν τα παιδιά και τα εγγόνια τους ως πρόσφυγες, κάτι που είναι άδικο για την τουρκοκυπριακή πλευρά. Βεβαίως η αναφορά του Γιώργου ότι οπωσδήποτε θα βρεθεί λύση στο εδαφικό αφήνει παράθυρο. Αφήνει παράθυρο, καθώς μιλά ακόμα και για ενδεχόμενο εξέβρεσης λύσης εντός του 16, που σημαίνει ότι δεν έχει κλείσει όλες τις πόρτες ο Μουσταφά Κιντζή ακόμη. Κρατά ένα παραθυράκι ανοιχτό. Να πούμε ότι χαρακτήρισε άδικη τη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς. Την επέκρινε ότι επιχείρησε να ολοκληρώσει το κεφάλαιο του εδαφικού εμμένοντας τη δική της γραμμή και χωρίς να αναμένει την τελική φάση των συνομιλιών. Μάλιστα. Πράγμα το οποίο βεβαίως παραπέμπει στην πάγια τουρκική θέση περί ολοκλήρωσης του εδαφικού σε πολυμερή. Γιώργο, είχαμε και δηλώσεις του εκπροσώπου των ΗΕ στην Κύπρο στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Υπάρχει μεν απογοήτευση, υπάρχει όμως και το αλλά. Ναι, να πούμε εγώ πριν κλείσουμε όσο αφορά τον Μουσταφά Κιντζή, ότι επιβεβαίωσε ότι θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Τσίπρα-Ερντογάν, τοποθετώντας τη στο πρώτο μισό του Δεκέμβρη του 2016. Χωρίς να πει όμως συγκεκριμένη ημερομηνία. Τώρα, όσο αφορά τα Ηνωμένα Έθνη, εξέφρασαν απογοήτευση για το αποτέλεσμα των συνομιλιών στο Μον Πελεράν. Τόνισαν ωστόσο ότι πρέπει να προσβλέπουμε στο μέλλον και επεσήμαναν ότι δεν πρέπει να ξεκινήσει το παιχνίδι επίρρυψης ευθυνών. Κάτι το οποίο βεβαίως έχει επισημάνει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ναι, αλλά έχει ήδη ξεκινήσει αυτό και όχι βεβαίως από τη δική μας πλευρά για ακόμη μια φορά, Γιώργο. Ακριβώς εγώ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.